Να μιλήσουμε λίγο και για την αντιπολεμική κατασκήνωση που θα λειτουργήσει 7 με 10 του μηνός στις νέες της Μαγνησίας, αλλά και για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Καλημέρα κύριε Πατήλο, πώς είστε? Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πώς είναι τα πράγματα, για πείτε μας έτσι, πώς τα βλέπετε? Μέσα στο κατακαλό καιρό, η ΚΝΕ συνεχίζει έτσι την δραστηριότητά της, δεν σας πτωεί ούτε η... Όχι. Ναι, η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση είναι ένας θεσμός 30 χρόνων κοντά. Ναι, έτσι, 31 έτσι δεν είναι, 31. Συμπληρωμένα τα 30 χρόνια, ναι. Που ξεκίνησε σε μια νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε και στον κόσμο μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες και που από τα πρώτα κιόλας χρόνια, άμα το σκεφτούμε καλά, έσκασαν με κρότο όλα αυτά που έλεγαν στον κόσμο και ιδιαίτερα στην νεολαία. Βέβαια η τότε νεολαία έχει μεγαλώσει πια, αλλά η καραμέλα παραμένει η ίδια, ότι περάσαμε σε μια εποχή ειρήνης, σε μια εποχή ασφάλειας, τέλειωσε ο ψυχρός πόλεμος, ξέρω εγώ κτλ. Σε μια εποχή αηφόρου ανάπτυξης του κόσμου, μέσα από τον καπιταλισμό βεβαίως που επικράτησε στη μάχη του με τον σοσιαλισμό. Και λέμε εμείς ότι από το 92 και 30 χρόνια μετά, κάθε χρόνο διαψεύδονται όλο και περισσότερο και γίνεται όλο και πιο κρίσιμο η νεολαία, ο λαός, οι εργαζόμενοι, η αγροτιά, οι πάντες, να παλέψουν ενάντια σε αυτό το σύστημα που τους καταδικάζει και στη φτώχεια, την εξαθλίωση διαρκώς, όλο και χειρότερα, να πούμε και για τα πιο συγκεκριμένα τα τωρινά, αλλά και σε πολύ μεγάλους κινδύνους που αφορούν πολεμικές σειράξεις. Ποτέ δεν σταμάτησαν οι πόλεμοι, για να λέμε την αλήθεια. Όχι, φυσικά. Στη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000. Ας μην ξεχνάμε τι έγινε στη Ιουγκοσλαβία, πάνω ακριβώς στα βόρεια σύνορά μας. Στη γειτονιά μας και με την εμπλοκή της χώρας μας, την απαράδεκτη κλπ. Όμως σήμερα βρισκόμαστε σε μια, ας το πούμε, νέα φάση, με έναν υπεριαλιστικό πόλεμο πιο γενικευμένο να διεξάγεται πάλι στην περιοχή μας κοντά, στην Ουκρανία, με την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας, αλλά και με όλο το έφλεκτο έδαφος που είχε διαμορφωθεί από την πολιτική του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιος ανταγωνισμός είναι, τέτοια κόντρα. Και όπως θα είδατε πρόσφατα και με τις αποφάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ, πέφτει και άλλο λάδι στη φωτιά. Ξέρετε τι λέει ο θυμόσοφος λαός? Το Γεννάτη βγάζει μάτι, και αυτό μου φαίνεται. Αυτή η λαϊκή θυμοσοφία ισχύει στην περίπτωση εκεί της Ουκρανίας. Δηλαδή, διολυσταίνουμε σιγά σιγά σε χειρότερες καταστάσεις και σε μεγαλύτερη, σε ευρύτερη εμπλοκή, που θα ξεφύγει από έναν πόλεμο που υπάρχει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εδώ γίνεται ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων, από ό,τι φαίνεται, που δεν αποκλείεται να διευρυνθεί η συμμετοχή των αντιπροσώπων, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα γενικό τουρλουμπούκι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, που θα στοιχήσει και στην Ευρώπη και σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί προς τα εκεί βαδίζουμε, δεν ξέρω εσείς τι εκτιμάτε, κύριε Μπατιέρο. Το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί με μεγάλη ευθύνη προς τον ελληνικό λαό και στο διεθνές κίνημα, όσο μπορεί να φτάνει η φωνή μας, για τις επικίνδυνες αυτές εξελίξεις και ότι βαδίζουμε δυστυχώς προς μια γενίκευση αυτής της κατάστασης. Ξέρετε, για να δει κάποιος αυτό το γυνάτι που λέει και ο λαός μας, δεν χρειάζεται ούτε μάντης να γίνει, ούτε να σπουδάσει διεθνές σπουδές, ξέρω, στρατιωτικό κλπ. Αν δείτε την τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι πολύ συγκεκριμένη. Οι λόγοι αναπτύσσονται, οι λόγοι αυτής της έντασης, αυτού του δόγματος πολέμου, γιατί τέτοια ήταν η τελευταία σύνοδο, το δόγμα πολέμου ΝΑΤΟ εναντίον Ρωσίας και Κίνας. Λοιπόν, να δείτε τα οικονομικά συμφέροντα που παίζονται από πίσω. Τέτοιες είναι οι αιτίες των πολέμων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, ποια χώρα θα τις ελέγχει, τους δρόμους μεταφοράς. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι στο επίκεντρο και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και μπορεί να δει και το χάρτη των επιχειρήσεων των μελλοντικών. Μέσα δηλαδή αναφέρεται και η περιοχή βεβαίως της Ανατολικής Ευρώπης και ο Ινδοειρηνικός και η ένταση της κόντρας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίνας, που είναι και η βασική οικονομική κόντρα της εποχής μας δηλαδή. Και αυτό ενοχλεί περισσότερο και τον ΝΑΤΟ, η συμμαχία της Κίνας με τη Ρωσία. Τα λέει ακριβώς δηλαδή η απόφαση της Συνόδου. Η συμμαχία της Ρωσίας με την Κίνα, η Ρωσία ως πιο δυνατή στρατιωτική δύναμη, η οποία εξελίσσεται και αυτή. Η Μεσόγειος αναφέρεται μέσα σε αυτά τα θέρετρα των επεμβάσεων που τα βλέπουμε μπροστά, τα οποία θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τα ελληνοτουρκικά μέσα στη μέση, που μας απασχολούν όλους ιδιαίτερα έντονα. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος ανέκαθεν, ναι, και η Χερσόνησο της Βαλκανικής. Είναι βεβαίως και η Αφρική και άλλες περιοχές. Και για να το συνδέσουμε και με την αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ,
Αυτά τα 30 χρόνια έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλία. Ίσως να είναι και η περιοχή με τα περισσότερα διήμερα ως, ως έτσι, περιφέρεια. Ειδικά όντως. Στο στόμιο της Λάρισσας. Ναι, ναι, και στο στόμιο, βέβαια. Και τώρα βέβαια πάμε στις ζημιές του Μαγνησίας στο Βόλο κοντά και με συγκέντρωση πολιτική στο Βόλο. Δεν είναι μόνο οι ομορφιές σας που ερχόμαστε εκεί τακτικά, που βρίσκουμε πάντα πολύ ωραία μέρη, φιλοξενία κλπ. Είναι ότι με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά η περιοχή της Θεσσαλίας είναι στο επίκεντρο δυστυχώς αυτών των σχεδιασμών των Αμερικανονατοϊκών. Αυτό που λέμε, με έχουν δώσει γη και νερό στους φωνιάδες και δεν αφορά μόνο όσους σωστά και νομίζουν είναι η πλειοψηφία του κόσμου. Δεν δέχεται η χώρα του να γίνεται ορμητήριο πολέμου για να σκοτώνονται άλλοι λαοί για τα φέντη το φαΐ, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, και να περνάνε από την Ελλάδα να σταθμεύουν ελικόπτερα, πολλά ελικόπτερα. Ξέρετε ότι για τις φεντικές ενέργειες του ΝΑΤΟ φύγανε από την Θεσσαλία προς, προς τις γειτονικές της Ουκρανίας χώρες. Θεσσαλία, Αλεξανδρούπολη μετά τη Σούδα έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα μέσα στους σχεδιασμούς. Είναι ξεκάθαρο πλέον. Ναι. Είναι και για όσους ανησυχούν για τα αντίπεινα που θα δεχτούμε ως χώρα. Γιατί αυτά δεν είναι τζάμπα. Μπορεί να γίνονται για τα συμφέροντα, ξέρετε, των επιχειρηματικών ομίλων στην Ελλάδα, της αστικής τάξης της χώρας που θέλει να αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική της θέση, θέλει να μεγαλώσει το κομμάτι της πίτας που τρώει σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Αλλά για τον ελληνικό λαό δεν είναι το ίδιο. Ο ελληνικός λαός είναι ο χαμένος και σήμερα. Είναι και θα είναι πολύ πιο μεγάλος χαμένος αύριο αν δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Οικονομικά μόνο δείτε, ας αφήσουμε το ενδεχόμενο αυτό που λέει η Κιζαχάροβα και η Ρωσία ή το έχουν πει σε άλλη φάση και άλλοι. Λοιπόν, ότι βλέπουμε από πού κινούνται όλοι οι Αμερικανονατοϊκοί αυτοί οι σχεδιασμοί και από πού περνάνε και απειλούν ευθέως τη χώρα μας. Τη φωτογραφίζουν έτσι και ναι. Συγκεκριμένα μέρη και πρέπει ο λαός να απαιτήσει να μπει ένα στόπ σε αυτή την εμπλοκή πια. Δεν έχουμε κάτι, όχι να κερδίσουμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση. Αλλά σκεφτείτε τα οικονομικά. Το ίδιο πληρώνουμε όλοι τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία. Μα ο ελληνικός λαός γονατίζει μέσα σε μια ακρίβεια, σε μια φτώχεια. Μιλάμε για την Ελλάδα, για επισητιστική κρίση. Και στη Θεσσαλία δηλαδή πρέπει να σας σηκώνεται η τρίχα. Όχι το Βολούνα τη Ελλάδα. Η Θεσσαλία, έλεγαν ο κάμπος τη Θεσσαλία, μπορεί να χορτάσει την Ελλάδα σε περιπτώσεις κρίσης. Αυτό, με αυτό μεγαλώσαμε κι εμείς. Και με το ρίζο το Μαρούδα, όταν ήταν ακόμη, τον θυμάμαι γιατί μεγαλώσαμε μαζί. Αυτό που είπατε στην αρχή. Όταν ήταν γραμματέα στην ΚΝΕ τη Λάρισα. Από τότε έχουμε αναπτύξει μια σχέση εδώ. Ουσιαστικά μεγαλώσαμε κι εμείς δημοσιογραφικά με γενιές ανθρώπων που πλέον είναι μπροστά. Αλλά ξέρετε, κύριε Πατέλο, νομίζω ότι είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του, που κυριολεκτικά μέσα σε αυτή την παραζάλη δεν μπορεί να σκεφτεί και πολλά. Γιατί οι περισσότεροι, και φαίνεται αυτό, περπατούν και σκέφτονται τι θα γίνει με το ένα τον λογαριασμό, τι θα γίνει με το άλλο, τι θα γίνει με το. Δηλαδή, απλά καθημερινά πράγματα που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα κυριολεκτικά. Οι περισσότεροι Έλληνες έτσι είμαστε, δυστυχώς. Δεν το συζητάμε αυτό. Και οι εργαζόμενοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, και οι εργαζόμενοι στα μικρότερα, και η αγροτιά, και οι αυτοαπασχολούμενοι. Και στην πόλη και στα χωριά η θηλιά σφίγγει κάθε μέρα. Η θηλιά, τα χρέη, τις υποχρεώσεις, τις ανάγκες, ειδικά όποιος έχει και μια οικογένεια και αυτά. Ή άκουγα με ενδιαφέρον τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν που είχατε. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος που έχει δώσει τόσα στο παιδί του για να τελειώσει το φροντιστήριο, έχει πληρώσει τόσα, έχει περάσει τις Πανελλήνιες, τα κατάφερε σε αυτό το Γολγοθά. Και βλέπει μπροστά τον Νίκη στο Βόλο ή τον Νίκη στη Λάρισα. Ακριβώς. Που έχει πάει στα ίση, πόσο μάλλον άμα πάει και αλλού. Τον Νίκη σαν Νίκη, χωρίς να βάλουμε τα λογαριασμούς ενέργειας, σύντηση για τον καθημερινά έξοδα και πάει λέγοντας. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι, κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση πρέπει να διαμορφώσει προϋποθέσεις ώστε να τοποθετηθεί κάθε άνθρωπος και ατομικά και πιο συλλογικά μέσα στους μαζικούς φορείς, στα σωματεία, στα φοιτητικά συμβούλια, στα μαθητικά συμβούλια, στη γειτονιά, όπου μπορεί. Γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνος του κανένας αυτή την κατάσταση. Όσο και να παλέψει, όσο και να δώσει τα πάντα του να κάνει δύο δουλειές, τρεις δουλειές, και έτσι κάνει ο περισσότερος κόσμος. Δεν το παρατάει τη ζωή κανείς. Και όλοι προσπαθούν να ζήσουν όσο γίνεται καλύτερα, ειδικά για τα παιδιά του και για τις νέες γενιές. Χρειάζεται αγώνας. Και έχουμε θετικά μηνύματα. Και σε αυτόν τον αγώνα το κουκουέ είναι μπροστά. Στο Βόλο, μεθαύριο στις Νιές, θα είναι η πρώτη πανελλαδική συνάντηση των φοιτητών που ανέδειξαν την πασπαστική σε πρώτη δύναμη. Και θα γίνεται
που είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τα πανεπιστήμια, που αφορά και τους σημερινούς φοιτητές, αφορά και τους αυριανούς. Σήμερα καταθέτει η κυβέρνηση, μέσα στο κατά καλό καιρό, με τα πανεπιστήμια κλειστά, ένα νόμο πλαίσιο με τον οποίο, τι να πούμε, οι αντιδράσεις, δεν λέμε μόνο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ναι, που είναι τεκμηριωμένες σε μια πορεία αλλαγών στην ανώτατη εκπαίδευση, που φαίνεται την επόμενη μέρα στην αγορά εργασίας, στις δυσκολίες κλπ. Και στα δικαιώματα των πτυχιούχων, αλλά και στα μορφωτικά αυτά που παίρνει ένας άνθρωπος μέσα στο πανεπιστήμιο, έρχεται ένας νόμος μέσα στο κατά καλό καιρό πάρει που πάει ακόμα επιχειρότερο το πανεπιστήμιο. Πιο επιχείρηση, με περισσότερο το μάτι στο πώς θα βγάλει λεφτά, θα αξιοποιήσει την έρευνα στο να είναι κερδοφόρος στην καλύτερη σύνδεση με τις επιχειρήσεις για να κερδίζουν, και εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των φοιτητών και των επαγγελματικών του δικαιωμάτων, τις οικογένειές τους, πώς, με τι όρους σπουδάζει κλπ. Θεωρείτε ότι είναι κακό να είναι συνδεδεμένη η εκπαίδευση με την επιχείρηση? Όχι, δεν είναι θέμα κακού. Όχι, αντικειμενικό είναι αυτό. Με την αγορά θα συνδέεται. Το θέμα είναι τι αγορά είναι αυτή που συνδεόμαστε. Είναι μια αγορά που βλέπει το κέρδος ως αυτοσκοπό, ως τα πάντα. Και μπροστά στο κέρδος, ακόμα και ο ειδικευμένος, γιατί μιλάμε για τα πανεπιστήμια, επιστήμονας που θα μπει, δεν πρέπει να έχει δικαιώματα για να κερδίσει ακόμη περισσότερο. Πρέπει να έχει εφημερές γνώσεις, προσόντα τις λένε τις γνώσεις πια. Πόσα προσόντα έχεις? Η κατοχυρωμένη, στέρεα γνώση ενός επιστημονικού αντικειμένου, που βεβαίως θα εξελίσσεις, θα διαβάζεις όλη τη ζωή, θα παίρνεις ερεθίσματα, θα πρέπει να την παρακολουθείς την επιστήμη σου που λέμε. Λοιπόν, έχει πάει στην άκρη. Και μιλάμε, θα τα ξέρετε, για το πώς είναι τα πτυχία τα σημερινά, και πόσα μαθήματα επιλογών. Τώρα σου λέει, θα διαλέγεις και από άλλα τμήματα και που σπάει. Δεν είναι το θέμα αν είναι ωραία να πας μια βόλτα από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο να κάνεις εράσμους, και αυτά χρειάζονται. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι σπάει το ενίο της γνώσης των πτυχίων ακριβώς για να χτυπηθούν αύριο οι εργαζόμενοι. Η σύνδεση του πανεπιστήμιου με την αγορά είναι αντικειμενική. Δεν είναι θέμα αν κάποιος θα το κάνει. Το θέμα είναι ποια αγορά υπηρετούν αυτά τα πανεπιστήμια σε βάρος ποιον. Και τι προσφέρει η αγορά στους αποφύτους των πανεπιστημίων, γιατί είναι και αυτό. Μα η τεροαπασχόληση βαράει κόκκινο. Σπάει κόκαλα. Πόσα παιδιά με πολύ σημαντικές γνώσεις, με μεγάλες προσπάθειες, με μεταπτυχιακά. Λοιπόν, δεν απασχολούνται σε αυτό που σπούδασαν. Και αυτό είναι ένας οθεολικότερος σχεδιασμός στην παιδεία. Κοιτάξτε, μόνο που το φέρνει πάλι κατά καλό καιρό, μας θυμίζει την τράπεζα θεμάτων που πάλι είχε ψηφιστεί έτσι με κλειστά τα σχολεία και είδατε τι τράβηξαν οι μαθητές για άλλη μια χρονιά φέτος. Ναι. Μας θυμίζει τον νόμο Γαβρόγλου, Μεγάλη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, που ήταν τομή στα ζητήματα του εξεταστικού και των προαγωγικών εξετάσεων στο σχολείο κλπ. Μεγάλη Πέμπτη. Μόνο γι' αυτό πρέπει οι φοιτητές να την δράσουν. Λέω ένα παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα, δεν ξέρω. Ας δώσουμε μια γενικότερη εικόνα για τους νέους ανθρώπους, που είναι αυτά που θα συζητήσουμε και στην κατασκήνωση. Είναι μεγάλη μιζέρια να ζεις με επιδόματα, να είσαι όλη μέρα στον υπολογιστή σου, να κάνεις για το πας το ένα, για το πας το άλλο, την ώρα που δουλεύεις 8 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα, που μπορεί να σκίζεσαι, να έχεις σπουδάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, και να σε βάζουν σε μια διαδικασία, ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές που έχουν και μια σύμπτωση που να κερδίσουν, να δουν αν τα όρια πόσο είναι για να μπορώ να ανταποκριθώ στο ρεύμα, να μπορώ να ανταποκριθώ στις διακοπές κλπ. Και αυτή την κοροϊδία θα τη δούμε, ξέρετε, και την Τετάρτη στη Βουλή, που γίνεται πρώη ημερησία συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την κοινωνική πολιτική, και έχουν να τσακωθούν νυν κυβερνώντες με τους προηγούμενους, με τους επόμενους, με τους όπως θα γίνουν όλοι οι συνδυασμοί, για τα ψίχουλα και για αυτήν ακριβώς τη λογική. Τη στιγμή που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες στη χώρα μας, ο πλούτος που παράγεται να πηγαίνει σε αυτούς που τον παράγουν. Λέγαμε για την επισκεπτική κρίση πριν. Ναι. Στη Θεσσαλία που θα σηκώνει την τρίχα και μου είπατε και την ιστορία, πώς συζητάγατε χρόνια αυτό το θέμα στο. Μας απασχολεί. Βέβαια, μα είναι να μην απασχολεί. Μαλακό σιτάρι. Γιατί η Ελλάδα έχει κλείσει τόσο η παραγωγή? Δεν έχει επιδότηση, θα σας πω εγώ. Και όταν τη δεκαετία πριν μπούμε ακόμη στο ευρώ, διαφορά ήταν διπλάσια σχεδόν η τιμή της επιδότησης του σκληρό σιτάρι για το μαλακό. Με αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί προοδευτικά. Έτσι έγινε. Και μιλάμε σήμερα στη χώρα μας και για την κτηνοτροφική παραγωγή. Ισχύει το ίδιο για τα λιπάσματα. Παρ' όλα αυτά, όμως, κύριε Μπατιέλο, να σας διακόψω λίγο. Δεν φαίνεται όμως ο κόσμος, η κοινωνία, έτσι όπως τα περιγράφετε, τα ξέρουμε λίγο πολύ, τα ζούμε, να μπορεί να απεγκλωβιστεί από αυτό το δίπολο. Παλαιότερα ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται να υπάρχει χώρος για πολλά κόμματα
στη Βουλή και θα ήθελα λίγο το πολιτικό σας σχόλιο. Να απεγκλωβιστεί δηλαδή από τον δικοματισμό που μπορεί να άλλαξε κάπως, αλλά επί της ουσίας παραμένει κρατεός με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Ναι, βέβαια παίρνουν τα μέτρα τους, είδατε, έτσι δεν είμαστε ακριβώς στην ίδια φάση, γιατί αυτοί ακριβώς δεν έχουν, η πείρα πια δεν λέει ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή το φως και το σκόνος που τσακωνόταν τη δεκαετία του 80 και του 90, έτσι δεν ήταν κάπως ναι. Η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Εμείς είμαστε οι προ, το ναι. Φως, εσείς το σκότος. Μετά ήρθε ο σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα, πολλά τέτοιο, πολλά συνθήματα, από συνθήματα χορτάσαμε. Στα πράσινα μνημόνια, στα μπλε μνημόνια, στα ροζ μνημόνια, εκεί καταλήξαμε με αυτή τη λογική. Καταλήξαμε στη συγκυβέρνηση που κανένας δεν περίμενε. Εγώ δεν τα έζησα από τόσο κοντά, ήμουν μικρός. Αλλά άμα λέγατε το 95 σε κάποιον τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ θα φτάνανε να συγκυβερνήσουν, θα σου λέει και δεν υπάρχουν αυτά που λες, είσαι τρελός κλπ. Φτάσαμε και εκεί. Και υπήρξε, σήμερα... και το, υπήρξε και το παράδειγμα της Οικουμενικής βέβαια, επί ναι, παλαιότερα. Υπήρξε, ναι. Όπου... Αλλά που και αυτό είχε δώσει εκ νέου. Τέτοια, ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, που ήταν και ένα βέβαια πολύ πιο συγκεκριμένο ζήτημα αυτό ναι. Σε σχέση με αυτό που ζήσαμε το 2012. Ναι, άλλο το κλίμα τότε βέβαια, σαφέστατα. Ναι. Και θέλω να πω σε αυτό ότι ο καθένας μπορεί να ψάχνει τις διαφορές. Και έχουν διαφορές τα κόμματα μεταξύ τους, και η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ και την Νέα Δημοκρατία. Συμφωνούν όμως τα μεγάλα. Συμφωνούν στα ζητήματα αυτά που λέγαμε στην αρχή. Δηλαδή, στην ενέργεια, το ότι δεν αξιοποιείται ο λιγνίτης, το ότι πληρώνεται και έχουμε το χρηματιστήριο ρήπων που εκτινάσει τις τιμές. Στο ότι είναι η ενέργεια εμπόρευμα τον 21ο αιώνα, έτσι, συμφωνούν όλοι στις βασικές κατευθύνσεις. Άρα στην τελική μπορούν να τα βρουν πάρα πολύ εύκολα στο τέλος, σε ενδεχόμενες εκλογές, που εντάξει, τις έχουμε μπροστά μας, τώρα αυτό είναι, το ξέρει όλος ο κόσμος, από το φθινόπωρο, το θέμα είναι να κοινωθούν πότε. Εκεί μπροστά θα φανεί η επιλογή τους να φτιάξουν μια κυβέρνηση για να υλοποιήσουν τα βασικά σε μια πολύ δύσκολη εποχή και φάση και για τη χώρα και για το λαό μας, με οικονομική κρίση να ξανάρχεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά λένε δηλαδή και οι μελέτες των διεθνών οικονομικών οργανισμών, των καπιταλιστικών διεθνών οργανισμών, δεν είναι μόνο τα διεθνικές μας μελέτες. Με τον πόλεμο να οξύνεται, με τα ελληνοτουρκικά να απαιτούν απάντηση. Και η απάντηση μάλλον έχει γραφτεί στα ανατοϊκά γραφεία και με τη συμφωνία όλων των ελληνικών κομμάτων που έχει μπροστά τη συνδιαχείριση του Αιγαίου για να λυθεί ένα πρόβλημα και η Τουρκία μου να... Μου λέτε καθεί... δηλαδή ότι είναι μιλημένα τα πράγματα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αυτό μου λέτε τώρα. Βέβαια, μα είναι αυτό που λέει το ΝΑΤΟ, δεν το λέμε εμείς, όλοι βρείτε, τα λέει όλη την ώρα. Βγαίνουμε εμείς, καταδικάζουμε... Ποιος ο λόγος τότε να σηκώνουν τα αεροπλάνα, να κοπιάζουν οι καροί μας, να βρίσκεται σε επιφυλακή ο στρατός, έτσι δεν είναι? Υπάρχει λόγος μετά, έτσι όπως μου τα περιγράφει τα πράγματα, κύριε Μπατιέλο. Υπάρχει ανάγκη της λαϊκής συμφωνίας απέναντι σε αυτό. Βέβαια θα μου πείτε γιατί με αυτόν τον τρόπο θα την έχουνε. Δεν θα την έχουνε, απλά πρέπει να παρουσιάσουν ότι, γιατί ο στόχος του ΝΑΤΟ είναι καθαρός. Πρέπει να κρατηθεί πάση θυσία η Τουρκία, ακριβώς, συνοχή ναι. Της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει συνοχή? Η Τουρκία. Η οποία είναι μια ισχυρή δύναμη, στρατιωτική δύναμη, οικονομική δύναμη. Δεν τη θέλουμε στους αντίπαλους, όπως λέγαμε στην αρχή, στη Ρωσία, στην αγκαλιά τους κτλ. Τη θέλουμε εμείς. Τι θα δώσουμε γι' αυτό? Ό,τι χρειάζεται. Βρείτε τα. Είναι η μόνιμη απάντηση. Μα να σας πω κάτι. Υποτίθεται μας εξασφαλίζουν την ειρήνη και την ασφάλεια εδώ. Κάνουν ασκήσεις. Έτσι, η γαλάζια πατρίδα, πώς τη λένε, ναι, ναι. Οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις, με κατάληψη νησιού. Αυτό είναι η άσκηση. Και ποιο νησί πιστεύετε ότι το κάνουν αυτό? Είναι για κάποιο νησί από την ανατολική πλευρά της Τουρκίας. Ποιοι παρακολουθούν αυτή την άσκηση? Όλοι οι Νατοϊκοί και οι Αμερικάνοι. Και χειροκροτάνε, βλέποντας πώς υλοποιείται αυτή η άσκηση. Άρα θέλουμε να πούμε, δεν είναι το θέμα αν θα τα περιγράφουμε, και έχετε δίκιο σε αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι σε μια κατάσταση που όλο χειρότερη γίνεται και πρέπει και πολιτικό μήνυμα να στείλουμε. Δηλαδή, αυτό που γίνεται σε μια σειρά σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, που τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ μπαίνουν μπροστά και αναγνωρίζονται και βγαίνουν πρώτη δύναμη, είπαμε για τους φοιτητές, μέχρι και στους δασκάλους, μόνο για ορισμένες ψήφους πανελλαδικά στη ΔΟΕ, δεν βγήκε η παράταξη του ΚΚΕ πρώτη δύναμη, που δείχνει μια αναγνώριση τουλάχιστον σε έναν κόσμο που συμμετέχει στο κίνημα, στους αγώνες. Τη πρωτοπορία αυτή, τη πρωτοβουλία, τη προσπάθεια που κάνει το ΚΚΕ για να υπάρχουν νικηφόροι αγώνες των εργαζομένων, για να γίνει παράδειγμα αυτό που έγινε στους οικοδόμους,
και κατάκτησαν με απεργιακές μάχες, με προσπάθεια, με κοινό αγώνα, με ενότητα, αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα στις δύσκολες συνθήκες που μιλάμε, ως κλάδος, και όχι μόνο σε μία εταιρεία, σε μία επιχείρηση, να μπορέσει να γίνει παντού. Και τι να κάνουμε τώρα. Καμία κυβέρνηση δεν τους έδωσε αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα η αύξηση που λέμε του κατώτατου μισθού, σκεφτείτε, από το 2009 ναι. είναι χαμηλότερη. Και σκεφτείτε τι έχει μεσολαβήσει από το 2009. Θέλετε να δούμε την τιμή της βενζίνης στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Και η αύξηση τωρινή που ανακοινώσανε για τον κατώτατο μισθό είναι, αν θυμάμαι καλά, 30 ευρώ κάτω από όσο ήταν ο κατώτατος μισθός το 2009. 30 ευρώ κάτω. Μιλούσαμε για τη γενιά των 700 ευρώ και τώρα κάποιος που παίρνει 700 ευρώ θεωρείται από τους υψηλόμισθους. Υψηλόμισθους. Και φτάσαμε στη γενιά των 300 ευρώ και των 300, των τετράωρων, των part-time. Θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει διέξοδος αυτό. Το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις και στη Βουλή, αλλά κυρίως, και όσο πιο ενισχυμένο είναι στη Βουλή θα μπορεί να το κάνει καλύτερα, αλλά κυρίως μέσα στη ζωή, στην καθημερινότητα των εργαζομένων, των λαϊκών νοσηλεμάτων, της νεολαίας, μπαίνοντας μπροστά, όχι μόνο του, σε συμμαχία. Έτσι, με ανθρώπους που θέλουν να παλέψουν, να κάνουν εκεί εργάτες, σε συμμαχία με τους αγρότες, μόνο έτσι μπορούμε να βγάλουμε άκρη, να μην δεχτούμε να ζούμε με τα λίγα και εμπόδια να βάλουμε, όποια κυβέρνηση κι αν είναι. Έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται η εργαζόμενη ο λαός να βάζει εμπόδια απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις για να μην καταστρέφεται η υγεία, για τη ζωή του, για την παιδεία, για τα εργασιακά, για όλα, για τους αγώνες του, για τα δικαιώματά του, τα δημοκρατικά, για τα πάντα. Λοιπόν, και ασπίδα να είμαστε σε ό,τι δικαίωμα έχει απομείνει, αλλά κυρίως με όλα αυτά που συζητήσαμε, ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες στη χώρα μας να ανοίξει ένας τελείως διαφορετικός δρόμος στην οργάνωση της οικονομίας. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και έμπειρο εργατικό δυναμικό και στην αγροτική παραγωγή. Και δείτε τι γίνεται με τη Λάρκο, πρώτη εταιρεία σε νικέλιο, με κοβάλτιο, με δυνατότητα να βγάζει κοβάλτιο που είναι τόσο χρήσιμο στις μπαταρίες, που σήμερα οι μπαταρίες πια είναι ό,τι πολυτιμότερο στην, βλέπετε, στα αυτοκίνητα και σε αυτά που χρειάζεται. Και την έχουν εξισχύσει, δηλαδή, για να την ξεπουλήσουν μια τέτοια παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Είχε στην ενέργεια με το λιγνίτη, μπορείτε να το δείτε κι αλλού. Για να ανοίξει ένας τελείως διαφορετικός άλλος τρόπος που αυτοί που παράγουν τον πλούτο δεν θα είναι οι τελευταίοι και στις αποφάσεις και στο τι γίνεται και στο ποιος πληρώνει κάθε φορά την κρίση κλπ. Αλλά θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα τα απολαμβάνουν αυτά τα αγαθά. Νομίζουμε ότι έχει μεγάλη σημασία το ότι στη συγκέντρωση του Σαββάτου στο Βόλο δεν θα είμαστε μόνοι μας, ως ομιλητές εννοώ, αλλά θα έχουμε και αντιπροσωπεία με τους γενικούς γραμματείς και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας, εργαζομένων της Ισπανίας, και του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεξικό, και του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που μαζί με τον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα θα μιλήσουν για την ανάγκη της κοινής πάλης των λαών, και μιλάμε τώρα για όλες τις υπήρους σχεδόν, ότι θα εκπροσωπηθούν και θα είναι η συγκέντρωση, καταλαβαίνετε, θα έχει και ένα παγκόσμιο μήνυμα, όσο μπορούμε να το φτάσουμε, με αυτά τα κόμματα, ειδικά στις χώρες τους και στις γύρω χώρες κλπ. Με την αντιπροσωπεία 8 κομμουνιστικών νεολαίων και από άλλες χώρες, για να δείξουμε αυτό, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε με την κοινή πάλη, μακριά από εθνικισμούς, για το γνήσιο πατριωτισμό που είναι ακριβώς αυτός. Ότι δεν είναι η ίδια πατρίδα και των εφοπλιστών εδώ που ετοιμάζονται με τα LNG να κάνουν χρυσές δουλειές, λοιπόν, με αφορμή και με ευκαιρία τον πόλεμο, η ίδια πατρίδα, οι εργαζόμενοι που παλεύουν με τις 2 δραχμές, τι θα γίνει με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αν θα περάσει, αν θα βγει το Power Pass κλπ. Δεν είμαστε το ίδιο. Μάλιστα. Και χρειάζεται να υπερασπιστούμε τις ζωές μας σε αυτή την κατάσταση. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συμβουλία που είχαμε, κύριε Μπατέλου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλά και εσείς. Καλημέρα σας.